Μαύρη είναι η νέα χρονιά για τους ηλιοπαραγωγούς, αφού η φετινή καλή παραγωγή δυστυχώς συνοδεύεται από ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Η φετινή χρονιά για την αγορά του ελαιολάδου έχει εξελιχθεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο για τους ηλιοπαραγωγούς και τους ηλιοτριβείς. Το λάδι πωλείται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή, αγγίζοντας τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί το 2012. Δυστυχώς, φέτος η κατάσταση είναι δύσκολη με πολλά εμπόδια, όπως τονίζουν οι παραγωγοί και οι ηλιοτριβείς. Ο ηλιοπαραγωγικός κόσμος πρέπει να στηριχθεί άμεσα και μακροπρόθεσμα, γιατί σύμφωνα με τα μνήματα που υπάρχουν και η επόμενη χρονιά θα είναι δύσκολη. Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει. Έχουν μπει στο παιχνίδι πολλές χώρες που παράγουν ολοένα και περισσότερο λάδι, αλλάζοντας το χάρτη. Και όλα αυτά την ώρα που στην Ελλάδα απλά παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είναι μερικές περιοχές οι οποίες είχαν παραγωγή και μερικές δεν είχαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο για τις περιοχές μας και γενικότερα για τους επαγγελματίες ελαιοτριβής και για τους παραγωγούς φυσικά. Όμως, το μεμπτό σημείο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η χαμηλή τιμή είναι αυτή η οποία δημιουργεί τα μεγάλα προβλήματα στον κλάδο. Πέρυσι το λάδι είχε 3, πρόπερσι, 3 και 3,5 ευρώ και 3,60. Πέρυσι, λόγω κλειοσπορίου, οι τιμές ήταν λιγότερο καλές. Εφέτος όμως είναι χάλια. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι η ποιότητα είναι αρίστη. Η ποιότητα του λαδιού η φετινή είναι αρίστη, αλλά δυστυχώς όμως οι τιμές είναι εξευτελιστικές. Αυτό που ακούτε από τους παραγωγούς, απόγνωση, δεν βγαίνει τα έξοδα καλλιέργεια, συγκομιδής. Φυσικά. Φυσικά έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι, ακόμη και εμείς οι ελαιοτριβείς, που περιμέναμε για να κάνουμε κι εμείς ένα βήμα μπροστά. Πώς θα πάμε, πώς, με τι. Με τι, όταν δίνεις ένα τόνο λάδι για να πάρεις 2 χιλιάρικα, είναι τα μεροκάματα των εργατών, 2 εργατών. Αν έχεις 5 εργάτες, πόσους τόνους λάδι πρέπει να δώσεις. Άρα μιλάμε για δεύτερη συνεχή χρονιά, χάλια. Χάλια, χάλια αδιόρθωτα. Η δεύτερη συνεχή χρονιά είναι χάλια αδιόρθωτα. Και πάντα, πάντα, αυτό είναι η ορολογία του ελαιοτριβείου, ευελπιστούμε σε μια καινούρια καλύτερη χρονιά. Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει, κάτι που ζητάτε από την πολιτεία? Πολιτεία, όσον αφορά το ελαιόλαδο, το οποίο για μένα προσωπικά είναι το μόνο που έχει μείνει, για μένα προσωπικά το μόνο που έχει μείνει στον παραγωγό είναι το ελαιόλαδο, πρέπει να βάλει και να αφουγκραστεί τα προβλήματα των παραγωγών και μετά των επιχειρηματιών. Εντάξει, η οποία είναι συνυφασμένη όρη παραγωγός και ελαιοτριβέας, είναι συνυφασμένη όρη. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα... Είδομεν και ευελπιστούμε προς το καλύτερο πάντα. Στην αρχή της ελαιοκομικής περίοδου υπήρχε μια διάχυτη αισιοδοξία σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως τους παραγωγούς ότι η φετινή χρονιά θα ξεκινούσε και θα ολοκληρωνόταν με θετικό πρόσημο. Ωστόσο, οι ελπίδες εξανεμίστηκαν. Η συμπίωση των τιμών ήταν τέτοια που περιόρισε σημαντικά το εισόδημα των παραγωγών. Η τιμή του ελαιολάδου κινείται στα απολύτως χαμηλά επίπεδα, τιμή που χαρακτηρίζεται από τους ελαιοπαραγωγούς εξευθελιστική. Δεν βγαίνουν τα έξοδα. Μέσα μπαίνουμε. Και τι να κάνουμε, μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Η τιμή πώληση αυτή τη στιγμή πόσο είναι? 2,10. Ούτε τα έξοδα δεν βγαίνουν. Ούτε τα έξοδα. Απόγνωση. Απόγνωση τι να κάνουμε. Είμαστε στην απόγνωση, αλλά παλεύουμε και χάμουμε να περάσουμε. Εργάτες δεν μπορούμε να βάλουμε. Δεν φτάνει το λάδι. Άρα όποιος μπορεί μόνος να το μαζέψει. Μόνος. Από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του και του Θεού. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.